Λοιπόν, όλα έτοιμα. Iguana Pacers με την ομαδάρα του Σάβα. Το παιχνίδι ξεκίνησε με άστοχο σου τριών πόντων. Οι παιδιά έχουν ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν. Πάρει την εσωτερική, θα τελειώσει η φάση πάρα πολύ όμορφα. Νωρίς. Απάντηση θα έρθει. Από το νούμερο 23 των New York Knicks. Καθαρίζει την υπόθεση αμυντικό rebound, φιλοξενούμενοι και δίνουν συνέχεια στο παιχνίδι. Άστοχο σε πρώτο χρόνο, επιμένει σε δεύτερο και θα δώσει προβάδισμα στην ομάδα του ο Κατζής. Μπάλα με εξαιρετικό τρόπο στο καλάθι. 9-9. Με φάου. Συνεχόμενους πόντους ο Γατζής και θα δώσει προβάδισμα τριών πόντων στην ομάδα του, η οποία βρίσκεται στο 1-3. Και θα βγάλουν και την άμυνα. Βγάλουν την άμυνα στην προσπάθειά τους να μειώσουν τη διαφορά. Μπορούν ακόμα και να την ισοφαρίσουν. Μπεκρή στα κρυφίστα ίσα. Οι οποίοι έχουν μπει πάρα πολύ καλά στο παρκέτ εδώ στο κλειστό του Σπάρτακου και ιδίως ο κύριος με το νούμερο 11. Μπάλα έξω από την γραμμή των 6.75. 4-9 από τον Παύλου, παρακαλώ. Η διαφορά στους 5. Θα κλέψει και την μπάλα. Λάθη, καλό καλάθη. Εξαιρετική προσωπική ενέργεια. Πήγε μέχρι μέσα. Βράδυνε όσο έπρεπε.
για να αφήσει πίσω τον αντίπαλό του. Και από εκεί και πέρα ήταν όλα εύκολα. Πήρε και το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή. 4-11. Έχουν μπει πάρα πάρα πολύ καλά. Έφερε και στη βολή από το νούμερο 12 των φιλοξενούμενων. Καλάθι δεν θα έρθει ούτε τώρα. Επιθετικό rebound από τον Μπεκρή. Στου τριών πόντων, εύστοχο! Εφτά 12. Και έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Χατζή. Το σκορ στο 7-12. Με την μπάλα στο κύριο πέτυχε το σούτ των τριών πόντων προλίγου. Νέο σουτ τριών ποντών από τον Παπαζαχαρίου. Αυτή τη φορά και 10-12. Παίρνει τη σκηνή από τον Βαλάση. Νέο τρίποντο. Αυτή τη φορά στο σίδερο. Κάτι ποδαράκια μου τώρα από τους Σπίτς. Χατζής δεν θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πάμε Ζαχαρίου. Θα πάρει το σκριν. Για τρεις και πάλι. Άστοχος. Το ριμπάνο από ποιον. Μπάλ για τους Σπίτς. Με φάουλ θα μετρήσει το καλάθι. Έχουν ίδια φανελά. Το 11. Λοιπόν, 10-14 το σκορ. Το καλά δεν θα έρθει, η άμυνα θα βγει. Σταγιανός κλείνεται. Θα αρχίσει να σκορκίσει. 30 για το τέλος του πρώτου. Από Ζαχαρίου. Θα πάει σε μεγάλη, θα πάρει την εσωτερική. Στον Μπεκρή. Με φάω χαμηλά. Ωραία, έγινε και η διόρθωση, διότι εμφανίστηκαν δύο παιδιά με την ίδια φανέλα. Δεν είναι ο Χατζής αυτός που έκανε πράγματα και θάματα εδώ στο παρκέ. Ο Καρακούσης είναι. Δέκα 14 το σκορ. Θα πρέπει να γίνει και... Το καλάθι δεν θα έρθει.
τέταρτο με το σκορ κολλημένο εδώ στο φωτεινό πίνακα. Τελευταίες στιγμές του αγώνα στο 10-14. Καλά δεν θα έρθει ούτε τώρα. Άσοδα στην πρώτη. Θα γίνει το λάθος. Εκατοχή και πάλι για τους υπεδούχους. Πάει μέχρι μέσα ο Μοσχέτος, θα πετύχει το καλάθι. 12-14. Διαφορά στους δύο. Ισοφάριση δεν θα έρθει ούτε τώρα. Νέο αμυντικό rebound για τους Knicks. Φανταστική πάσα. Δεν την εκμεταλλεύτηκε. Ο Σάφας για τρεις. Παλιά μου τέχνη κόσκινο. Το χρειαζόντουσαν αυτό το τρίποντο. Οι Ιουάννα είχαν πλησιάσει. 12-17 στο συν 5. Όχι που δεν θα το έκανε και όχι που δεν θα το βάζει βασικά. Αυτή είναι η σειρά. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Βαλάση. 14-17. Από το νούμερο 12 των τυπεδούχων. 41 δευτερόλεπτα. Κοντών, μπάλα στο σίδερο, Σάββος αμυντικό, 14 δευτερόλεπτα, Σαλιανός, με τον Παλάση απέναντί του, ανεβαίνει και το σκριμ, θα φύγει από την αντίθετη, στα 3 δευτερόλεπτα. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out, επιστρέψαμε. Για τα τελευταία 3-3, για να δούμε τι προλαβαίνουν να κάνουν για 3. Τέλος. Αυτό ήταν το πρώτο δεκάλεπτο. Ιουάννα, Φίξ, 14-17. Ραντεβού σε λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Έναρξη δευτέρου δεκάλεπτου. Εδώ στο Σπαρτακό. Οποία θα υποπέσει ο Μανούσης. Η μπάλα και πάλι στην κατοχή των New York Knicks.
Καλμπαγίδης. Θα γίνει το λάθος. Δείχνει να έχει ενοχλήσει ο Ψαριανός. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Τώρα ακούσει θα μαζέψει την μπάλα. Θα προσπαθήσει να βρει τον αντίπαλο σε αμυντική ανασυλλοφία. Κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Πάμε σε μεγάλη. Ψαριανός. Ζητάει αλλαγή τώρα. Δεν χρειάζεται να το χειροτερέψει, ό,τι και να είναι κι αυτό. Ο Βαλάς θα στοχίσει. Θα πάει μέχρι μέσα. Προσπάθησε να πάρει το επιθετικό rebound εκεί. Το απέτρεψε ο Καρακούσης. Καλμπαγίδης, την μπάλα χαμηλά, θα γυρίσει. Του τριών πόντων από το σπίτι του, άστοχο, υπό κακές προϋποθέσεις. Υπό την πίεση του χρόνου, δεν είχε άλλη επιλογή. Βαλάσης. Μοσχέτος. Στου τριών πόντων, η μπάλα στο σίδερο. Την μπάλα από ποιον. Φίξ. Συγκεκριμένα ο Παύλου. Καλβακίδης. Θα πάει μέχρι μέσα, θα τον δει, θα πάρει το φάουλ. Καμιλά. Λέει ο ρεφ. Σάββας. Ο Λανανίδης δεν κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δίχως σκορ σε αυτό το δεκάλεπτο μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες. Μπεκρής θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή. Και θα μειώσει στους δύο. Πόντους βρίσκονται χωρίς σκορ 3 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα. Γεωργίου στον Μπεκρή και πάλι στον Γεωργίου με τον Καλβακίδη απέναντί του. Μπεκρή θα γυρίσει στο διαδίκτυο από τη γωνία. Άστοχο ο Σάββας αμυντικό και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Σα σίγουρα χέρια του Παύλου και πάλι στο Σάββα είναι μόνος του. Δεύτερο τρίποντο από τον κύριο που συνήθως το βλέπει σαν βαρέλι. Πετάει πετραδάκια στο ωκεανό. 16-20 και αυτή τη φορά τη στιγμή που η ομάδα του το χρειάζεται τόσο ποτέ. Θα απαντήσουν, όχι. Ω, τι καλάθι μπήκε στη διεκδίκηση Μπεκρή και Χατζή. Μαζία και την πήκε. Δεκαοχτώ είκοσι.
22. Στο τριών πόντων. Όχι. Η μπάλα από ποιον. Η μπάλα στα χέρια του Μπεγκρίν. Μπεγκρίν θα πάει μέχρι μέσα. Θα χρησιμοποιήσει το ταμπλό και θα μειώσει τις δύο. 20-22. Ακούσει το screen. Πρέπει να τη δώσει Σάββας για τρεις και πάλι. Η κύριε φορά θα σταθήσει. 20-22 θα παραμείνει. 4-39. Γεωργίου θα προτέσει, θα πάει μέχρι μέσα. Καλά τη και φάουλ. 22 όλα από τον ψηλό που έχει την ευκαιρία να κουμπάει την μπάλα στο μπαρκέ και να συμπεριφέρεται και σαν περιφερειακός, μπορούμε να το πούμε έτσι. Έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Πολύ μπάσκετ πάνω του, μέσα του, συγγνώμη. Αυτό το συμβολή το ματιάξαμε. 22 όλα. Φυσικάμε το τελευταίο 5 λεπτά. Το καλάθι θα έρθει, η απάντηση είναι άμεση για τις Φίξ. Διαχειρός Κατζή, 22-24. Γεωργίου. Ο Καρακούσης θα βγάλει με τρόπο εντυπωσιακό την άμυνα. Κατζή θα πάει μέχρι μέσα. Καρακούση ακολουθεί. Κρίμα και άδικο για τη συνεργασία τους, όχι τίποτα άλλο. Έχει σηκωθεί όλος ο πάγκος, τον φύξει την αφροντή. Μια εξαιρετική συνεργασία δύο τους. Εντάξει, ο Χατζής περίμενε πόσο μπάσκετ είχε αυτή η φάση. Γεωργίου στο Μπεγκρί. Την μπάλα στη Βουξάιτ για τρεις. Άστοχο. Φάουλ χαμηλά. Σε ποιον το θέμα είναι το πιο γε. Σε παίκτη των Φίξ. Να δούμε και σε ποιον. Τεχνική ποινή. Καλβάκης διαμαρτύρεται. Εύστοχος. Εξηγεί ο Ρεύ για ποιο λόγο δεν υπάρχουν πολλές. Ωραία, ωραία, γίνεται διόρθωση, θα έχουμε πολλές. Thank you.
22η. Λοιπόν, σου τριών πόντων. 24-27 και πάλι από το Χατζή. Και 5. Γεωργίου θα προσποιηθεί. Έχει απέναντί του το Πλατανίτη. Κρεμασμένο πάνω του. Λοιπόν, θα κερδίσει ο φάουλ. Ο Μοσχέτος. Λοιπόν, εύστοχος. Κατζή θα πάει μέχρι μέσα. Αυτή τη φορά δεν θα συνδεθεί με τον καλάθι και για να δούμε εάν ήρθε η ώρα να περάσουν μπροστά οι γηπεδούχοι. Ο καλάθι δεν θα έρθει. Κατζή στο αμυντικό και αποκλεί στον Παύλου. Θα χάσει έχω την μπάλα στη συνέχεια. Θα θέμασε το κεφάλι εκεί κάτω. Κατοχή για τους πιτς. Πάμε στο 23 πόντων. Γεωργίου θα μαζέψει. Πάντα το σκορ εδώ, κοινό πίνακα, 26-27. Θα πετύχουν ούτε οι Φίξ. Το προσπέρασμα θα έρθει ένα λεπτό πριν το τέλος του παιχνιδιού. Επιθετικό φάουλ. Λοιπόν, 39 και 4 με το σκορ 28-27. Thank you.
2-1 με το σκορ στο 30-27. Από το σπίτι του παραλίγο, λοιπόν, τέλος ημιχρόνου, 30-27, μπροστά η Γκουάνα, ραντεβού σε πάρα πολύ λίγο με την έναρξη δεύτερου ημιχρόνου. Λοιπόν, έναρξη δεύτερου ημιχρόνου. Πάνω στο τρίποντα έχει γίνει το φάουλ. Μέσα θα τελειώσει, όχι, θα κάνω όλα τέλεια. Αν και το τελείωμα ήταν το ιδανικό, θα μιλάγαμε για μια πολύ όμορφη φάση. Παλάσης πιέζει, θα κλέψει εν τέλει την μπάλα. Τι ακριβώς έγινε τώρα εδώ. Μισκέτος ακολουθούσε. 32-28. Την μπάλα χαμηλά στο Σάββατο, την πήγε μπάλα από τα χέρια. Βαλάσεις. Πάμε σε ένα time out, 8:25 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με το σκορ εδώ στο 32-28. Λοιπόν, τέλος time out, Γεωργίου. Θα πάρουν τα αμυντικό και θα τρέξουν. Θα πάνε μέχρι μέσα, δεν θα πετύχουν καλά ούτε τώρα. Στους 2, 32-30 από τον Πλατανίτη. Πάμε
απελπιστικά θα έλεγα. Σάββας, για τρεις. Την μπάλα στο σίδερο. Και από εκεί στα χέρια του Μπεγκρή. Για να δούμε αν θα καταφέρει να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Μέσα 37-30. Για τα 5-30, συγγνώμη. Αλλάζεις ακόμα ένα κλέψιμο. Κερδίσει το αντιαθλητικό, είναι στη γραμμή των ηλεκτροβολών, το σκορ στο 35-30, εύστοχο στην πρώτη. Τώρα. Το φάουλ και θα οδηγηθεί και αυτός με τη σειρά του στη γραμμή των ελεύθερων βολών 5 και 55. Θα κερδίσει νέο φάουλ. Για τρεις.
Κακό. Το rebound από τον ηγέτη αρχηγό Ιθίνονου αυτής της ομάδας και δημιουργό της. Τα 1 διαφορά σε 9. Λοιπόν, ο Κούρος θα πάρει το φάουλ. Στη γράμμη των Ανατροπολών. Άσοκα στην πρώτη. Οι Φίξ δεν θυμίζουν σε τίποτα την ομάδα, ειδικά του πρώτου δεκαλέπτου, εκεί που έλεγχαν το παιχνίδι. Χατζής, η μπάλα στον Καλπακίδη, θα στοχίσει, θα χρειαστούν και μεγάλα σουτ. Από τις 17 πόντους του πρώτου δεκαλέπτου, σε 7 λεπτά παιχνίδι, έχουν πετύχει μόλις 4, αυτό τα λέει όλα. Είχε πέσει η παραγωγικότητα από το δεύτερο κιόλας, εκεί που πέτυχαν 13 πόντους. 10, συγγνώμη, πόντους από τους 17 του πρώτου. Εντάξει, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι ήταν επίσης αδυνατό να συνεχίσουν να σκοράρουν με μέσο όρο σχεδόν στους 20 πόντους ένα δεκάλεπτο. Βαλάσεις, αυτοχύση, Μπεκρής επιμένει, 42-31. Κάνουν ό,τι θέλουν. Στο τρίτο δεκάλεπτο οι Pacers. Από τον Καρακούση. 42-33. Βαλάσεις, Μπεκρής. Θα κλέψει ο Χατζής. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα τελειώσει τη φάση. Θα πάρει και το φάουλ, μάλιστα. 42-35. Από το νούμερο 11 των Φίξ, 1-41 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Τι ακριβώς έδωσε. Κανένα
φάω δεν υπήρχε. Το θέμα είναι τι σφύριξε εκείνη την ώρα, ωραία. Οκ. Πας άλλος. Γεωργίου. Έχουν δικαίωμα για βολές, καθότι οι Pacers έχουν συμπληρώσει τα πεντωματικά. Άστοχος στην πρώτη. Η διαφορά θα πέσει στους 6 πόντους καθώς μπαίνουμε στα τελευταία 60 δευτερόλεπτα της πιο τελευταίας τροφής του παιχνιδιού. Ούτε τώρα, νέα καλή άμυνα, για να δούμε. Καλά ακούσεις. Ψάχνει ένα στήριγμα. Πάνω θα γυρίσει. Χατζής. Στον Καρακούση. Δεν υποδέχτηκε με τον κατάλληλο τρόπο την μπάλα. Εν συνεχεία θα κοπεί στα ίσα του Γεωργίου. Επιμένει. Ούτε τώρα. Και δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Ψαλιανός είναι καθυλωμένος στον μπάγκο. Ήταν ο άτυχος της βραδιάς. Δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του. Εύστοχο στην πρώτη. 43-36. Του τρίτου δεκαλεπτού. 43-36. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο με το τελευταίο τέταρτο δεκάλεπτο. Ενάρξη τελευταίας περίοδου. Μοσχέτος. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα τελειώσει τη φάση. Ξεκινάει ζεστός. 45-36. Διαφορά στο 9. Θα γίνει το κλέψιμο. Από ποιον άλλον. Από το συνήθιμο το Βάλας. Σκάστη φάση στο Μοσχέτο. Θα πάρει το φάουλ εκείνος. Thank you.
Παύλου. Με τον Γεωργίου απέναντι του. Μπάλα στη γωνία. Εύκολο σουτ τριών πόντων από τον Κουτούζο. 46-39 διαφορά στους 7. Πάλι τα χέρια του. Για να δούμε τώρα το Χατζή. Την μπάλα στον Παύλου. Μάλιστα. Δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι. Έπρεπε να περιμένει, να πατήσει καλά για να τη δώσει την μπάσα όπως έπρεπε. Γεωργίου θα πάρει το φάουλ. Μάλιστα. Συνδυα 3. 6-39 παραμένει. Σκέτος. Για τρεις κι αυτός. Λιπάρω τον Καραβίσο, ο οποίος θα φύγει γρήγορα. Το αντίπαλο καλάθι. Σου τριών πόντων. Αστοχό. Βαλάσεις θα μαζέψει. Πάρε το φάουλ. Μπέκρις. Κατ' Σαχαρίου. Γεωργίου. 49-39. Ο ψηλός, ο οποίος αρέσκεται να παίζει περισσότερο απ' έξω, δεν του αρέσει πάρα πολύ η επαφή. Ο Κάτσης θα χάσει την μπάλα. Ο Μπεκρής θα φύγει γρήγορα. Το αντίπαλο καλάθι. Θα δώσει στο Μοσχέτο, ο οποίος δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, να κάνει το 51-39. Η διαφορά στους 12. Πάμε σε ένα time out. Σε 91-39. Γεωργίου θα κόψει. Σαριανός εκεί πέρασε και πάλι στο παρκέ. Το θέμα είναι να είναι καλά και να μην επιβαρύνει την ενόχληση την οποία ένιωσε. Καρακούσης. Πλατανίτης. Παλεύει εκεί για το rebound, κατοχή για τους Pacers. Οι οποίοι βρίσκονται στο συν 12. Pacers, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει εξαιρετικά το πρωτάθλημα. Νέο καλάθι, 53-39. Διαχειρός Μοσχέτου. Καρακούσης θα αποφύγει στον αέρα με τρόπο εξαιρετικό, εξαιρετικό τον Μπεκρή. Δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Τα λένε εκεί με τον Μπεκρή και γελάνε. Εξαιρετικό το κλίμα ανάμεσα στα παιδιά των δύο ομάδων.
Καραβατζακάριου. Μοσχέτος. Με το Σάββα απέναντι του. Κάνει ένα βηματάκι πίσω για τρεις. Άστοχος. Καρακούς θα μαζέψει. Χρόνος υπάρχει. Απλά θα χρειαστούν κάποια πραγματάκια να γίνουν. Αρχής γενομένης να αφήνουν την μπάλα στο καλάθι. Όπως καλή ώρα δεν συνέβη τώρα. Παπατζακάριου, Μοσχέτος. Γεωργίου θα πάρει το φάου. Θα αποφύγει το καλάθι. Θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. 55-39. Όλο και πιο κοντά στην πέμπτη της νίκης στο πρωτάθλημα. Έδωσε ο ρεφ. Μάικ. Θα κάνει το 57-41, η διαφορά στους 16. Γεωργίου. Θέλει να τελειώσει τη φάση με την κίνηση Τούρτα. Σερβίρο Τούρτα. Το δώρης που βάλουν γκάς. Διαφορά στους 16. Παπαζακάριου, Γεωργίου. Πλη συγκλονιστικού απρόπτου. Οι Pacers θα πάρουν ακόμα μια νίκη. Ψαριανός. Κουκτήσος. Ένα βηματάκι πίσω. Κουκτήσος θα στοχίσει. Βαλάσσι θα μαζέψει. Το φάουλ θα κερδίσει ο Ανδριώτης. Ο
θα μαζέψει. Το 57-41 παραμένει. Ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τριών πόδων, επιθετικό ριβάδο, Ανδριώτη, 59-41. Θα προσθέσει και αυτό στον ομάδο του σκόρε. Σαριανός, η μπάλα στη γωνία. Σάββας για τρεις. Αστοχός. Ο Ανδριώτης θα πετύχει ένα εντυπωσιακότατο καλάθι. Καταστήλει διαφορά στους 20. 61-41. Σάββας για τρεις, μέσα. Νομίζω το τέταρτο του απόψε. 61-44. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Μόσχε το σκάτι από πίσω και θα κλέψει την μπάλα. Τυπική διαδικασία, θα την παρακολουθούμε. Σάββας ένα βηματάκι πίσω. 61-47. Εντάξει, σαν να κλείβει εκκλησία τώρα είναι τα τρίποτα τα οποία επιχειρεί. Ο συγκεκριμένος μπορεί να εξοχεί αν τον αφήσει όλο το βράδυ. Λοιπόν, 61-47 του Σαμοψαριανός αποφασίσει να σουτάρει, να σουτάρει. Νομίζω θα το κάνει. Στον Κούρο. Λοιπόν, τέλος παιχνιδιού. Οι Πέσσερις θα πάνε την νίκη με 61-47. Καλό βράδυ σε όλους.